συγκεκριμένο διαμέρισμα βρίσκεται στην Καλλιθέα. Είναι 77 τετραγωνικά και στοιχίζει 460 ευρώ. Θέλω να μου πείτε πόσο στοίχιζε το συγκεκριμένο σπίτι πριν από 3 χρόνια. Το συγκεκριμένο ακίνητο κατασκευής 1974 με 2 προδωμάτια είχε ζητούμενη τιμή ενοικίας πριν 3 με 4 έτη 460 ευρώ. Φωτιά πήραν τα ενίκια στην Αττική. Σπίτια άνω της 20 ετίας όπως αυτό στην Καλλιθέα ενοικιάζονται για 460 ευρώ. Ένα διάρρη που ψάχνει η κόρη μου τώρα για να βρει μέχρι 70 τετραγωνικά με 550-600. Οι αυξήσεις στην Αθήνα σπάνε κάθε ρεκόρ, αγγίζοντας ακόμη και το 30%, ενώ και η Θεσσαλονίκη φτάνει το 20%. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δυσκολεύεται να βρει σπίτι. Ή θα βρίσκουν σπίτια πιο οικονομικά, αλλά δυστυχώς θα είναι τραγικά μέσα. Ψάχνετε σπίτι στη Νέα Σμύρνη, 70 τετραγωνικά μέτρα. Με τι ποσό ψάχνετε περίπου? Ξέρετε, μέχρι 500 ευρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Νέα Σμύρνη. Ένα σπίτι 80 τετραγωνικών στην πλατεία Κολιάτσου το 2019 είχε ενίκιο 480 ευρώ. Φέτος το ίδιο σπίτι στοιχίζει 720. Διαμέρισμα 58 τετραγωνικών στο Παγκράτη που το 2019 είχε ενίκιο 520 ευρώ, φέτος έχει φτάσει τα 700. Οι αυξητικές τάσεις των μισθωμάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο ότι στη δεκαετία των μνημονίων ο κόσμος δεν επέλεγε την αγορά κατοικίας, αλλά στράφηκε μαζικά στην ενοικίαση. Παράλληλα, είδαμε να μειώνεται όμως και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Άρα, είχαμε περισσότερο κόσμο που έψαχνε σπίτια. Αρκετοί είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ενοικίασης ενός σπιτιού και έτσι αποφασίζουν να συγκατοικήσουν προκειμένου να μοιραστούν τα έξοδα. Σκέφτομαι για συγκατοίκηση ή να κάνω κάτι τέλος πάντων με τους φίλους μου, μήπως σπάσουμε το ποσό. Όπως λένε ενοικιαστές, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, οι αυξήσεις πέφτουν βροχή. Αν δεν μου δώσεις έστω 50 ευρώ παραπάνω στην αύξηση, δεν θα μείνεις μέσα. Ναι, έχει γίνει κανόνας πλέον αυτό. Άνθρωποι της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι μετά τον Οκτώβριο, όταν σταματήσουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων θα μειωθεί, αλλά θα παραμείνει σε ανωδική τροχιά.